θα πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου για να αναφερθούμε σε μία ξεχωριστή δράση με τίτλο «Η Κρήτη χορεύει πεντοζάλι από την μία πόλη ίσα με την άλλη». Πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί βρίσκεται η Εύη Σπανού και βέβαια εκπρόσωποι της σχολής Μαυρόκοστα. Να σας καλησπερίσω και τους τρεις. Και χαμογελάτε. Καλησπέρα. Πώς είναι δυνατόν να μην χαμογελάει κάποιος, κύριε Θανάση Μαυρόκοστα? Καλησπέρα σας, βεβαίως, γιατί είναι η πρώτη φορά που χορεύουμε έτσι επίσημα μετά από ένα χρόνο καραντίνας. Και βέβαια να καλησπερίσουμε και τον πρωτοχορευτή, τον κύριο Μαρή, σωστά? Καλησπέρα σας. Ναι. Ο Μανώλης ο Μαρής είμαι εγώ. Λοιπόν, προτείνω η Εύη Σπανού να μας βάλει στο κλίμα. Καλό σας απόγευμα λοιπόν από το κέντρο του Ηρακλείου, εδώ που σε λίγα λεπτά εμείς μαζί με τον κόσμο που έχει μαζευτεί θα έχουμε τη χαρά να βιώσουμε μια μοναδική εμπειρία, καθώς η Κρήτη χορεύει πεντοζάλι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Αυτό θα πραγματοποιήσει σήμερα και η Σχολή Χορού Μαυρόκοστας. Θα γίνει μια πιστή αναπαράσταση του χορού του Ιωάννη Βλάχου Δασκαλογιάννη με τα 11 πρωτοπαλίκαρά του. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει ο κύριος Θανάσης Μαυρόκοστας, ιδιοκτήτης των σχολών χορού Μαυρόκοστα. Βεβαίως. Είναι μια δράση, και να πούμε συγχαρητήρια στη δράση αυτή, που κάνει Παγκρίτια Ένωση Αττικής. Χορεύουμε από τη μια μεριά ίσα με την άλλη της Κρήτης, να τιμήσουμε τη μνήμη του ήρωά μας, Ιωάννη Βλάχου ή Δασκαλογιάννη. Με τον τρόπο που πρέπει να τον τιμήσουμε, τον πεντοζάλι δηλαδή. 11 παλικάρια και ένας ο. Και ο Δασκαλογιάννης, που ήταν αναπαραστά ο Μανώλης. Το πρωτοπαλίκαρο. Ένας χορός ο οποίος θα σημειωθεί από εδώ μέχρι την άλλη άκρη. Μέχρι όπου υπάρχει κριτικός σύλλογος, κριτική σχολή χορού και κριτικό συγκρότημα. Πολύ ωραία. Και να πούμε βεβαίως ότι και οι μοναδικές στολές τις οποίες φορούν σήμερα οι χορευτές. Είναι της κυρίας Εύας Βάβουκα, που έχει μελετήσει και έχει ψάξει όλο το θέμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως επίσης ευχαριστούμε και τον Νίκο Μανιουδάκη από το συγκρότημά του. Δηλαδή από τη μία άκρη του κόσμου μέχρι την άλλη. Όπου υπάρχει κριτικός, όπου υπάρχει φορέας, σύλλογος, πολιτιστικός, συλλογικότητα που πρεσβεύει τα ιδανικά της αξίας της Κρήτης, συμμετέχει στη σημερινή δράση. Χορεύουν την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή. Σωστά, κύριε Μαυρόκοστα? Βεβαίως, Νίκο. 8 η ώρα ακριβώς θα συνδεθούμε όλοι σε μια πλατφόρμα, ναι, και θα το δείξουμε παγκοσμίως. Και εσείς να είστε καλά που είστε εδώ να το δείξετε και μέσα στο κριτήριο. Βέβαια, εμείς τώρα σε λίγα λεπτά θα βάλουμε μια ανωτελεία, να πάρουμε μια ανάσα και θα ξανασυνδεθούμε. Βέβαια, 8 ακριβώς το απόγευμα. Το περιμένουμε πώς και πώς, Εύη. Ο κύριος Μανώλης Μαρής είναι και ο πρωτοχορευτής. Μαζί με άλλους 11 χορευτές θα πραγματοποιήσετε σήμερα αυτή τη μοναδική εμπειρία. Πώς νιώθετε? Είναι μεγάλη συγκίνηση να τιμάς ένα τόσο μεγάλο ήρωα και γι' αυτό το λόγο με τον μας πήραν τηλέφωνο, θέλαμε να συμμετέχουμε κι εμείς και ήρθαμε εδώ πέρα με την παρουσία μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και βέβαια, κύριε Μαυρόκοστα, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη συγκυρία, οι σχολές παραμένουν κλειστές. Για πείτε μας λίγο. Βεβαίως, είναι μια παρερμηνία γίνεται τώρα με τις σχολές. Περιμένουμε να ανοίξουμε την άλλη εβδομάδα ή την άλλη εβδομάδα, την επόμενη, ως καλλιτεχνικές πολιτιστικές δομές. Προς το παρόν έχει ανασταλεί η λειτουργία μας, ενώ έχουν ανοίξει όλα τα άλλα. Ελπίζουμε να απελευθερωθούμε και να ανοίξουμε κι εμείς, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το μάθημά μας και να τον πολιτισμό μας να το μεταδώσουμε. Θέλω να μου πείτε λίγο πόσο αναγκαία είναι αυτή η επαφή με τον πολιτισμό, με τα ήθη, τα έθιμα, με τον χορό, σε μια δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας. Πόσο σας έχει λείψει αυτή η επαφή με τα παιδιά? Βεβαίως, το θέμα είναι κοινωνικό πρώτα απ' όλα. Προέχει υγεία και ασφάλεια εννοείται. Αλλά μετά από όλα αυτά πρέπει να φύγει αυτή η πολιτισμική αδράνεια που νιώθουμε τώρα ένα χρόνο και να μπούμε κανονικά στον πολιτισμό μας και στην κληρονομιά μας. Ποιο είναι το κλίμα? Περιμένουν πώς και πώς οι μαθητές σας να επιστρέψουν? Ναι, μας παίρνουν τηλέφωνα, μηνύματα στο Facebook συνέχεια. Και έτσι και εμείς αποφασίσαμε εδώ με τον συνεργάτη μου Μανώλη και όλη την παρέα και τον πατέρα μου να κλείσουμε το κυπωθέατρο Νίκος Κωνσταντζάκης 26 Ιουλίου. Ναι. Να κάνουμε την παράσταση με όλα τα μέτρα που. Τη φιλανθρωπική παράσταση που κάνουμε κάθε χρόνο. Βέβαια. Που δεν κάναμε μόνο πέρυσι λόγω της καραντίνας. Και ελπίζουμε να είναι όλα καλά να την κάνουμε φέτος, 26 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Και καλούμε όλους τους μαθητές μας που είναι να έρθουν για να κάνουμε το μάθημά μας και να είμαστε έτοιμοι για την παράσταση. Σαν στόχο, ας πούμε, σαν κίνητρο. Πώς νιώθει ένας κριτικός, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί το δικό σας σύλλογο, τη δική σας ομάδα, που συμμετέχει σε αυτήν την ξεχωριστή πρωτοβουλία σήμερα?
Σήμερα και μετά από τόσο καιρό, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι τιμή και δέος. Ειδικά που θα αναβαρθίσουμε την ομάδα του Δασκαλογιάννη. Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να πείτε κάτι άλλο, Εύη. Απλά περιμένουμε την ώρα να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που έχουμε τόσο καιρό να κάνουμε και αγαπάμε τόσο πολύ, να χορέψουμε. Τέλεια. Δηλαδή. Οπότε λοιπόν συνδεόμαστε 8 παρα 2 προκειμένου να σας πετύχουμε τη στιγμή που ξεκινάτε αυτό τον χορό. Σωστά? Σας περιμένουμε. Τέλεια. Λοιπόν, έτοιμοι. Βάζουμε μία ανωτελεία, να αλλάξουμε θέμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εκεί στην όμορφη παρέα στο κέντρο του Ηρακλείου. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το φινάλε της σημερινής εκπομπής, πέμπτο και τελευταίο μέρος. Κάτι έχουμε αφήσει στη μέση. Στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Τίτου, βρίσκεται η Εύη Σπανού για αυτή την ξεχωριστή πολιτιστική δράση σε real χρόνο, σε live χρόνο, σε ζωντανή σύνδεση, σε πολλά μέρη του κόσμου ταυτόχρονα. Εύη. Η Κρήτη χορεύει πεντοζάλι από τη μία πόλη μέχρι την άλλη. Στις 8 ακριβώς, κριτικοί σύλλογοι σε όλο τον κόσμο θα χορέψουν πεντοζάλι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, να βάλουμε μία ανωτελεία, βλέπουμε μικρά παραθυράκια με τις ζωντανές συνδέσεις σε live χρόνο, σε δεκάδες μέρη, σε όλον τον κόσμο. Έλα το πέμπτο σαν το κάμανε 12 καπετάνι, 12 καπετάνι, 12 καπετάνι. Έλα το αρχικό το τσάπιστο, το δάσκαλο το Γιάννη, το δάσκαλο το Γιάννη, το δάσκαλο το Γιάννη. Thank you.
Εύη, λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω βέβαια, πως είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον πολιτισμό, για τα έθιμα της Κρήτης, αυτή ακριβώς η εκδήλωση, αυτός ακριβώς ο χορός, οι κοντιλιές, οι μαντινάδες, δεκάδες τουρίστες είμαι σίγουρος βρίσκονται εκεί περιμετρικά της πλατείας και τραβούν με το κινητό τους την συγκεκριμένη στιγμή. Και βέβαια αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο, αυτά τα πλάνα θα κάνουν το γύρο του κόσμου. Θα πάνε σε πολλές χώρες. Είναι η καλύτερη διαφήμιση. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στους εμπνευστές της πρωτοβουλίας και στις σχολές, βέβαια, Μαυρόκωστα. Εύη. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί εδώ με σκοπό να τιμήσουν και εκείνη με τη σειρά του τον κριτικό επαναστάτη, με συγχωρείτε, Ιωάννη Βλάχο Δασκαλογιάννη. Είναι μια μοναδική στιγμή αυτό που έχουμε ζήσει αυτή τη στιγμή. Ο χορός ο Πεντοζάλης, 11 παλικάρια και το πρωτοπαλίκαρο έδωσαν μια διαφορετική πνοή στο σημερινό απόγευμα εδώ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Μάλιστα, θα υπάρξει και συνέχεια, ολοκληρώθηκε η δράση. Η δράση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Βεβαίως θα υπάρξει και συνέχεια, όχι μόνο εδώ, αλλά και στα υπόλοιπα μέρη ανά τον κόσμο που πραγματοποιείται η σημερινή εκδήλωση. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύη. Παραμένει στο σημείο, ίσως επιχειρήσουμε να κλείσουμε και από το σημείο την σημερινή εκπομπή. Παράλληλες δράσεις σε δεκάδες τοποθεσίες, περιοχές. Βλέπουμε χαρακτηριστικό βέβαια αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Είναι παραθυρά και διαφορετικά. Στο Σύνταγμα. Στην Κρήτη βέβαια, σε διάφορα σημεία της Κρήτης, της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. Μία παράλληλη ξεχωριστή δράση. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε, Ηράκλειο, πού θα πάμε, πώς θα κλείσουμε σήμερα. Έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, μας περιμένουν για να ξεκινήσουμε. Εύη Σπανού, ο κύριος Μαυρόκωστας δίπλα. Η δράση ολοκληρώθηκε, χόρεψαν κριτική σύλλογη σε όλο τον κόσμο. Πώς νιώσατε, ποιο ήταν το συναίσθημά σας? Σεβασμός και τιμή στη μνήμη του Ιωάννη Δασκαλογιάννη, μεγάλη συγκίνηση. Και τώρα θα συνεχίσουμε με έναν Γιάννου Πηδηχτό που νομίζουμε ότι είναι κάπως κοντά στο επαναστατικό αυτό χαρακτήρα που δίνει. Λοιπόν, και έτσι θα κλείσουμε, να σας ευχαριστήσω πολύ και έτσι κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Δεν χρειάζεται να κάνω μετά να κλείσω την εκπομπή, να πω κάτι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Κατερίνα Σαλαπάτα. Μείνετε συντονισμένοι, εκπομπή Ανδριανή αμέσως μετά. Έχουμε και τον κύριο Μπουτάρη σήμερα. Αξίζει να δείτε την εκπομπή της Ανδριανής Αγγελιδάκη. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο 6 το απόγευμα. Καλό βράδυ σε όλους με ζωντανή σύνδεση από το κέντρο του Ηρακλείου. We'll be right back.